Γι' αυτό, η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, έχει προσφέρει πάρα πολλά από εδώ. Πάρα πολλά. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη, με μεγάλη ιστορία, με μεγάλη ιστορική διαδρομή. Έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο τώρα, όπου πρέπει να κοιταστούμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη, να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να κρατήσουμε, πώς πρέπει να υπερασπιστούμε πάλι με πάθος τις ιδέες μας, τι σημαίνει σήμερα να είναι κάποιος κεντροδεξιός απέναντι στην αριστερά και να μιλήσουμε κυρίως για τα πραγματικά προβλήματα του πολίτη, τα προβλήματα της ανάπτυξης, της ανεργίας, της κοινωνικής συνοχής. Δεν τα κάναμε αυτά με την ένταση που έπρεπε. Και δυστυχώς χάσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ που γέλησε τη χώρα με 7,5 μονάδες διαφορά. Και εμένα το 28% ως νεοδημοκράτη που υπηρετεί αυτή την παράταξη από τα 15 μου χρόνια και ποτέ δεν έχω φύγει, δεν με ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί. Πρέπει να μπορέσουμε και πάλι να μιλήσουμε σε κόσμο ο οποίος έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Να τους φέρουμε πίσω με την πειθό των επιχειρημάτων μας. Για εμένα η μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση είναι ότι όταν σε αυτές τις συναντήσεις έρχονται άνθρωποι και μου λένε «Εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έρθω να σε ακούσω, θα σε ψηφίσω και αν γίνεις πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζω να με πείσεις να έρθω πίσω στη Νέα Δημοκρατία». Διότι το σημαντικό, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο να είμαστε εμείς εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία, είναι να φέρουμε και τα παιδιά μας στη Νέα Δημοκρατία. Διότι σήμερα, δυστυχώς, στην νεολαία πολλά και φωνάμε διότι δεν τους έχουμε πει πράγματα τα οποία πραγματικά τους αφορούν. Δεν τους μιλήσαμε για το πώς θα συνδέσουμε την εκπαίδευση με πραγματικές θέσεις απασχόλησης, τι σημαίνει να έχουμε ένα ποιοτικό δημόσιο πανεπιστήμιο και τους αφήσαμε να απαξιώνουν την πολιτική συνολικά. Να λένε δεν βαριέσαι, όλοι το ίδιο είναι, κανείς δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Εγώ λοιπόν πιστεύω ακράδαντα ότι διαφορά μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί εάν το πιστέψουμε. Και η πρώτη ένδειξη της διαφοράς που μπορούμε να κάνουμε είναι να έρθετε όλοι να ψηφίσετε στις κομματικές εκλογές. Ό,τι και αν ψηφίσετε. Έχουμε 4 υποψηφίους, ο καθένας με τα καλά του στοιχεία, διαφορετικές υποψηφιότητες. Αυτή η συζήτηση μέχρι τις 22 Νοεμβρίου θα γίνει οργανωμένα. Η ενότητα της παράταξης δεν κινδυνεύει από κανέναν, αυτό θέλω να το ξέρετε, και καμία παράταξη δεν κινδυνεύει από ανοιχτό, ειλικρινή, δημόσιο διάλογο. Εγώ επιμένω στο διάλογο, στο δημόσιο διάλογο, να μάθετε όλοι σας, ο καθένας από εμάς, τι πρεσβεύει, τι θέλει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε όλοι, αλλά πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία πιο ισχυρή. Εγώ θέλω να σας δώσω την προσωπική μου δέσμευση, ότι εγώ προφανώς αγωνίζομαι για να εκλεγώ πρόεδρο. Και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά εάν δεν πίστευα ότι είμαι ο καλύτερος υποψήφιος για να μπορώ να ηγηθώ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εάν δεν τα καταφέρω, απλώς στρατιώτης θα στηρίξω τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή την δέσμευση θέλω να την ακούσω και θα την ακούσω από όλους τους υποψηφίους. Διότι εμείς είμαστε μια οικογένεια και απέναντί μας είναι ο Τσίπρας. Σήμερα που μιλάμε, εγώ είμαι μαζί σας, αύριο θα είμαι στη Βουλή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να υπερασπιστώ τις θέσεις και τις αξίες της παράταξης απέναντι σε μια πρωτοφανή φοροκαταιγίδα η οποία έρχεται με το πρώτο πολυνομοσχέδιο το οποίο φέρνει ο Τσίπρας στη Βουλή. Μας λένε μα καλά, δεν ψηφίσατε και εσείς το μνημόνιο. Εμείς κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια στην Ευρώπη. Αυτό κάναμε. Εάν δεν ήμασταν εμείς, η Ελλάδα θα είχε διαλυθεί. Αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα που απορρέουν από αυτό το μνημόνιο, ούτε τα στηρίζουμε και τα λάθος μέτρα θα τα πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Εμείς νέους φόρους δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Κανέναν. Το λέμε ξεκάθαρα προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Επιπρόσθετη φορολόγηση στους αγρότες δεν θα ψηφίσουμε. Αποκρατικοποιήσεις θα ψηφίσουμε. Απελευθερώσεις αγορών θα ψηφίσουμε. Εξυγίανση, προσέξτε με τη λέξη που χρησιμοποιώ, εξυγίανση, όχι απολύσεις, εξυγίανση στο δημόσιο, βεβαίως και θα ψηφίσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό. Αλλά φόρους, όπως τους οραματίζει ο κ. Τσίπρας, να μας ξεχάσει. Εμείς λοιπόν, την ίδια στιγμή που θα εκτελήσετε η εσωκομματική μάχη, συντονισμένη και όλοι σε αγαστή συνεργασία, στη Βουλή θα δίνουμε την εθνική μας μάχη.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι απέναντί μας είναι μια παράταξη με βαθιά αριστερή νοοτροπία, με βαθιά αριστερή ιδεολογία, στην οποία πρέπει να αντιπαρατεθούμε όχι μόνο στο επίπεδο πολιτικής, αλλά και στο επίπεδο των ιδεών. Εγώ θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να σας γνωρίσω προσωπικά, να με γνωρίσετε, να σας ακούσω, να με ακούσετε. Ακούω πάντα όταν κάνω περιοδίες, είσαι πολύ διαφορετικός από κοντά από ό,τι είσαι στην τηλεόραση. Λέω, ελπίζω να το λέτε για καλό, ή πιο πολύ για καλό το λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να έρθετε, να με γνωρίσετε από κοντά, να με αξιολογήσετε για αυτό το οποίο είμαι, για τις θέσεις μου, για τις απόψεις μου, για το βιογραφικό μου, για την πολιτική μου διαδρομή. Εγώ υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία από τα 15. Από τη Μακή, από την ΟΝΕΡ, βουλευτής με τον Κώστα τον Καραμαλή, υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με τη στήριξή σας ελπίζω και επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Και σε όσους και θα κλείσω με αυτό, γιατί έχω μια ιστορική υποχρέωση να κάνω αυτή την αναφορά, σε όσους τους αρέσει να μιλούν για τζάκια και για οικογενειοκρατία, εγώ απαντώ λέγοντας ότι είμαι υπερήφανος για τον ονομά μου. Είμαι πολύ υπερήφανος για τον ονομά μου και είμαι και υπερήφανος. Είμαι υπερήφανος για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και το θυμήθηκα αυτό και το είπα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό την ώρα που διέσχισα την Εγνατία. Διότι η Εγνατία είναι έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είμαι λοιπόν υπερήφανος για το όνομά μου, αλλά έχω τη δικιά μου αυτόνομη πολιτική διαδρομή. Με ξέρετε πια αρκετά καλά πολιτικά, ξέρετε τι μπορώ να προσφέρω. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Κοιτάω μπροστά με αισιοδοξία. Ξέρω ότι μπορώ να μεγαλώσω την παράταξη. Ξέρω ότι μπορώ να μας κάνω πιο δυνατούς. Και ξέρω πάνω απ' όλα ότι στις επόμενες εκλογές μπορούμε να κερδίσουμε το Τσίπρα και πάνω απ' όλα μπορούμε να κυβερνήσουμε καλά. Αρκεί να το πιστέψουμε όλοι ότι αυτός ο τόπος μπορεί να αλλάξει, μας αξίζει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε. Πολύ καλύτερο, ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Ευλογημένο τόπο, εμείς πολλές φορές δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν βλέπουμε τους Έλληνες στο εξωτερικό να διαπρέπουν εκεί, το καταλαβαίνουμε. Μπορούμε και εμείς ως χώρα να κάνουμε θαύματα, ως παράταξη να κάνουμε θαύματα, αρκεί πάνω απ' όλα να το πιστέψουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ να με γνωρίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.